και κύριοι, καλημέρα σας. Είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκονα και παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας στις 10. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ανέλαβε τις έρευνες μετά τη βομβιστική ενέργεια τα ξημερώματα στη Δάφνη. Είχε προηγηθεί στις 4 και 4 προειδοποιητικό τηλεφώνημα στην ηλεκτρονική εφημερίδα Ζούγκλα.gr, όπου άγνωστος ανέφερε ότι θα εκραγεί βόμβα στη συμβολή των οδών Διομήδους 3 και Αγίας Βαρβάρα στη Δάφνη, δίνοντας χρονικό περιθώριο 20 λεπτών. Στις 4 και 42 τα ξημερώματα εξεράγει η βόμβα, η οποία ήταν τοποθετημένη κάτω από όχημα. Το όχημα ήταν σταθμευμένο έξω από πολυκατοικία και πήρε φωτιά. Στο σημείο έσπευσαν 2 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 5 άνδρες, οι οποίοι έσβησαν τη φωτιά από το όχημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η βόμβα είχε τοποθετηθεί κάτω από το ιδιωτικό αυτοκίνητο μάρκας BMW της Διευθύντριας των Φυλακών Κορυδαλλού, Μαρία Στέφη. Όλο το ρεπορτάζ στο Ζούγκλα.gr. Χιλιάδες διαδηλωτές που ζητούν την παρέτηση του Τούρκου Πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συγκεντρώθηκαν και πάλι από αργά το βράδυ της Πέμπτης στην πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης, αλλά και στην Άγκυρα, συνεχίζοντας για 7η ημέρα τις κινητοποιήσεις που έχουν επεκταθεί σε όλη την Τουρκία. Ο Ερντογάν, ο οποίος επέστρεψε στις 2 και 4 τα ξημερώματα στη χώρα από την τριήμερη περιοδία του στη Βόρεια Αφρική, επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι στα αιτήματα των διαδηλωτών. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με νέες του δηλώσεις στο αεροδρόμιο φάνηκε και πάλι αμετακίνητος από τις θέσεις του όταν απευθύνθηκε στους υποστηρικτές του που τον επεφημούσαν κρατώντας τουρκικές σημαίες. Παράλληλα είπε ότι οι διαδηλωτές λαιλάτισαν καταστήματα και επιχειρήσεις και προέτρεψε τους υποστηρικτές του να αποστασιοποιηθούν από τέτοιου είδους βίαιες πράξεις. Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα γιατροί, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα υγείας σε μια ίστατη προσπάθεια να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για τις τεράστιες ελλείψεις σε ιατροφαρμακευτικό υλικό και προσωπικό. Έχει διαμορφωθεί μια εκτρή πραγματικότητα που εξευτελίζει τον άνθρωπο και τους εργαζόμενους, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, και η σύζυγός του, Λιου Μιντλίλαν, ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι έχουν χωρίσει σε συνέντευξη που παραχώρησαν στη ρωσική τηλεόραση, βάζοντας τέλος στις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και χρόνια για τη σχέση τους. Σε αυτήν την, αν μη τι άλλο, ασυνήθιστη συνέντευξη, η δημοσιογράφος ζήτησε αρχικά να της πούν τις εντυπώσεις τους από την παράσταση και κατόπιν ρώτησε ανοιχτά εάν αληθεύουν οι φήμες για το χωρισμό τους. «Ναι, έτσι είναι. Ήταν μια κοινή απόφαση», απάντησε ο 60χρονος Πούτιν. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα κεντρικά και νότια, με βροχές και τοπικές καταιγίδες στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, στα βόρεια επιρωτικά και τα κεντρικά ορεινά, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Τα φαινόμενα στη Δυτική Μακεδονία ενδέχεται τοπικά να είναι ισχυρά. Η θερμοκρασία τώρα θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα, από 12 έως 29 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, από 20 έως 26 βαθμούς στις Κυκλάδες και έως τους 32 βαθμούς στην Κρήτη και από 14 έως 30 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις, ενώ στο νότιο Αιγαίο από ανατολικές νοτιοανατολικές διευθύνσεις μέτρια έως ισχυρή. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις. Και τώρα να δούμε τις θερμοκρασίες σε 6 μεγάλες πόλεις της χώρας. Αναλυτικά, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 26 βαθμούς, στην Πάτρα από 16 έως 23 βαθμούς, στο Ηράκλειο της Κρήτης από 17 έως 30 βαθμούς, στη Λάρισα από 17 έως 29 βαθμούς και στα Ιωάννινα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Επόμενη προγραμματισμένη ενημερωσή σας στις 12. Από εμάς, καλημέρα σας.